Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο κόσμος ήταν απλός. Επικοινωνία σημαίνει διαπροσωπικές ή κοινωνικές σχέσεις. Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονταν και η ιδιωτικότητα δεν ήταν μία λέξη άγνωστη. Τι γίνεται όμως σήμερα που η τεχνολογία έχει εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας? Οι άνθρωποι τείνουν να γίνουν αριθμοί. Το παγκόσμιο σύστημα έχει ρουφήξει τα πάντα στο πέρασμά του και τα προσωπικά δεδομένα γίνονται βορά στα νύχια τεράστιων συμφερόντων. Με πρόσχημα άλλες φορές την ασφάλεια και άλλες την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι συνταγματικές μας ελευθερίες περιορίζονται και μάλιστα χωρίς αντίδραση. You can't have 100% security and also then have 100% privacy and zero inconvenience. We're going to have to make some choices as a society. Έχουμε δηλαδή το φαινόμενο δυστυχώς σήμερα οι πολίτες να δέχονται να περιοριστούν τα δικαιώματά τους προκειμένου να τους παρασχεθεί ασφάλεια. Αυτό το φαινόμενο εντάθηκε μετά την τρομοκρατική ενέργεια της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως εντάθηκε και με τα τρομοκρατικά γεγονότα που ζούμε και με την έξαρση των τζιχαντιστών. Δηλαδή το κράτος τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, θέτει μια περιοχή σε κατάσταση ανάγκης και στο πλαίσιο αυτό γίνονται εκτεταμένες παρακολουθήσεις πολιτών, περιορίζεται η ελευθερία της κίνησης, με άλλα λόγια στο όνομα της ασφάλειας περιορίζονται θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Στην Ελλάδα, εδώ και μερικά χρόνια, οι αστυνομικοί υπάλληλοι διαθέτουν νέου τύπου ταυτότητες που έχουν τη μορφή τραπεζικής κάρτας και θεωρούνται πιο ασφαλείς και λειτουργικές. Η ταυτότητα η δικιά μας έχει μια μαγνητική ιδανία μέσα, η οποία έχει κάποια περισσότερα στοιχεία ασφάλειας και είναι πιο εξυπηρετική, πιο εύχρηστη θα έλεγα. Ως συνδικαλιστικό κίνημα είχαμε κάνει ερωτήματα τότε στην ηγεσία μας, πήραμε απάντηση ότι είναι μια μαγνητική ταινία ασφάλειας η οποία περιέχει κάποια περαιτέρω περισσότερα στοιχεία, ενδεχομένως το χρώμα ματιών, το ύψος μας, τον τόπο γέννησης κλπ. Παλιότερα είχε καταγγείλει το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ότι θα αλλάξουν όλες τις ταυτότητες όλων των Ελλήνων πολιτών και θα γίνουν κάπως όπως τις δικές μας. Όλο αυτό το γεγονός δεν ξέρω, κάπου σταμάτησε αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Πιθανώς είναι και η γραφειοκρατία που ταλανίζει ακόμα δυστυχώς το ελληνικό κράτος και στις μέρες μας. Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Το θέμα των νέων ταυτοτήτων προκαλεί εδώ και χρόνια αντιδράσεις. Κανείς όμως δεν ξέρει με ακρίβεια ποια θα είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Και εδώ επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή. Κάποια στιγμή επί κυβέρνησης Παπανδρέου που είχαν ανακοινωθεί, εκεί προβλέπονταν ότι η νέα ταυτότητα θα έχει barcode EAN 13, τύπου EAN 13, δηλαδή ίδιο ακριβώς με αυτό που έχουν τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Όπου μάλιστα εκεί κιόλας ο ίδιος ο σχεδιαστής του κώδικα αυτού του barcode έχει ομολογήσει ότι η πρώτη, η μεσαία και η τελευταία γραμμή είναι το 6. Ότι δηλαδή όλα τα προϊόντα και οτιδήποτε έχει επάνω barcode EAN 13 έχει το 666. Μέχρι το 2018, οι νέες ταυτότητες με βιομετρικά στοιχεία θα ισχύουν υποχρεωτικά στις χώρες της ζώνης Σέγγεν της Ευρώπης, που ζει και αναπνέει προσπαθώντας να αποτρέψει νέες τρομοκρατικές επιθέσεις. Το συνέστημα ότι με παρακολουθούν παντού, ότι με ελέγχουν, ότι ανά πάσα στιγμή με αναγνωρίζουν, είναι ένα καταθλιπτικό συνέστημα.
Σε άλλες κοινωνίες όπως την Αγγλία, για παράδειγμα, έχουν γεμίσει, έχει 4,5 εκατομμύρια κάμερες η Αγγλία. Και οι άνθρωποι παρακολουθούνται στους δημόσιους χώρους. Και αυτό λέει το κάνουμε για λόγους ασφάλειας. Το να κυκλοφορείς όμως στο δημόσιο χώρο και να σε καταγράφει μια κάμερα στην ιδιωτική, στην προσωπική σου ζωή. Γιατί η ιδιωτική ζωή έχουμε και όταν κυκλοφορούμε στο δημόσιο χώρο. Ιδίως όταν δεν είμαστε επώνυμα πρόσωπα. Άρα το συνέστημα αυτό είναι πολύ αρνητικό. Και θα έλεγα ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να χρησιμοποιούνται με φιδό. Βέβαια η τάση για να τα λέμε όλα είναι αυτή. Οι Αμερικάνοι το κάνουν άνευ εταίρου και οι Ευρωπαίοι τώρα με νέα οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα που θα εφαρμοστεί από το 2018, η τάση είναι όλες οι ταυτότητες να βασίζονται σε βιομετρικά δεδομένα τα οποία να αναγνωρίζονται από όλα τα συστήματα ελέγχου. Einen fairen internationalen Steuerwettbewerb brauchen wir einheitliche internationale Standards. Und dieser neue Standard sieht vor, dass die Steuerbehörden von Banken und anderen Finanzdienstleistern automatisch Informationen mit den Steuerbehörden anderer Länder austauschen. Η ενοποίηση των συστημάτων ελέγχου και η χρήση ηλεκτρονικών μέσων προωθείται και στις συναλλαγές, με κίνητρο την ευκολία και στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Έκθεση Ελληνικής Τράπεζας αναφέρει ότι η αυξημένη χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών κατά 10% ετησίως επί 4 συνεχή έτη μπορεί να μειώσει την παραοικονομία έως και 5%. Θα σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κράτη τα οποία είχαν ανεπτυγμένη φορολογική συνείδηση, όπως της Βόρειας Ευρώπης, κυρίως η Δανία, η Σουηδία, η Νορβηγία κτλ. Όπου δεν υπήρχαν, η φοροδιαφυγή ήταν ελαχιστότατη, έως μηδαμινή. Παρά το γεγονός ότι το φυσικό χρήμα κυκλοφορούσε κανονικά και πριν 40 χρόνια δεν είχαμε πιστωτικές κάρτες. Άρα λοιπόν, κατά την εκτίμησή μου, η επιβολή του ηλεκτρονικού χρήματος δεν έρχεται να καλύψει μια ανάγκη πάταξης της φοροδιαφυγής. Αλίμον αν μια χώρα παραδεχτεί ότι ο μόνος τρόπος για να καλύψει τη φοροδιαφυγή είναι το να υπάρχει ηλεκτρονικό χρήμα. Εγώ νομίζω ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη λογική ελέγχου των ανθρώπων. Είχαμε πάντα μια σειρά από απόρριτα, θεμελιώδη, τα οποία απόρριτα αυτά ήταν οικοδομούσαν μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του πολίτη και των κρατικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, θεωρούσες ότι στα φορολογικά σου στοιχεία δεν θα έχει πρόσβαση κανένας άλλος πέραν της φορολογικής αρχής. Και η φορολογική αρχή μόνο για τους λόγους για τους οποίους για να ασκήσει κάποιο έλεγχο. Μάθαμε όμως ότι η φορολογική αρχή μπορεί να διεισδύει, να παραβιάζει χωρίς, επαναλαμβάνω, να υπάρχει δικαστική παραγγελία ή κάποιος λόγος, να παραβιάζει το τραπεζικό σου απόρριτο. Δηλαδή να παίρνει όλα τα στοιχεία από τις καταθέσεις σου. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο. We are interested in getting rid of the cash. Surveillance and the people that their lives gets transparent. But I don't care. Στη Σουηδία, η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε τον Νοέμβριο να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα, αντικαθιστώντας τα μετρητά που ούτως ή άλλως κυκλοφορούν ελάχιστα εδώ και χρόνια. Vi får se hur en sån här e-krona skulle kunna tänkas se ut. Det kan komma i form av ett kort, det kan komma i form av en app i telefonen eller på något annat sätt. Όσο και αν είναι ελκυστική, η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους να παρακολουθούν την κάθε μας κίνηση. Υπάρχει αλγόριθμος, ο οποίος έχει ανεπτυχθεί αυτή τη στιγμή, ο οποίος μπορεί με βάση τις καταναλωτικές συνήθειες μέσω των πιστωτικών καρτών σε ένα ζευγάρι, να δει 6 μήνες πριν αν αυτό πρόκειται να χωρίσει. Όταν λοιπόν όλοι μας η προσωπική ζωή και όλη μας η κατανάλωση θα περνάει μέσα από την πιστωτική κάρτα, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορούν μέσω αυτής να σχηματίσουν όλη την εικόνα του προσώπου μας. Ό,τι χρειαζόμαστε, ό,τι έχουμε ανάγκη από πριν και οτιδήποτε άλλο. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι κατάφορη παραβίαση στα προσωπικά μας δεδομένα. Και πέρα από αυτό, μπορεί και να χρησιμοποιηθεί κιόλας. Για παράδειγμα, μπορούν κάποιες συναλλαγές που εμείς επιθυμούμε να μας επιτρέπονται να γίνονται. Φανταστείτε κάποιον, ο οποίος, για παράδειγμα, είναι ασφαλισμένος και έχει υψηλό δείκτη χοληστερίνης και αποφασίζει να ακούει για κάποιο λόγο, για ένα διάστημα, να τρώει λιπαρά φαγητά.
Μπορεί και τότε να επικαλυστεί ένομο συμφέρον η ασφαλιστική του εταιρεία ή ο ασφαλιστικό του φορέα και να του πει ότι όχι, δεν σου επιτρέπω να τρως λιπαρά φαγητά. Οι εταιρείες θέλουν να έχουν ένα προσωπικό καταναλωτικό προφίλ για μας. Όταν κινούμαστε στο ίντερνετ, να ξέρετε ότι αφήνουμε ίχνη που δίνουν πολλές πληροφορίες για το προσωπικό, καταναλωτικό, ερωτικό, πολιτικό, πολιτισμικό μας προφίλ. Άρα, οι εταιρείες έχουν μεγάλο συμφέρον να διαχειρίζονται αυτά τα δεδομένα γιατί μπορούν να κάνουν στοχευμένη διαφήμιση. Δηλαδή, να μας εντοπίζουν και να λένε σε ποια site μπαίνει αυτός, είναι κυνηγός. Θα τους στέλνουμε διαφημίσεις στοχευμένες, άρα πιο αποτελεσματικές, για σκυλιά, για όπλα, για φυσίγγια και πάει λέγοντας. Καταλάβατε. Άρα, αυτό το πράγμα όμως εμένα μου δημιουργεί την αίσθηση ότι σχεδόν παρακολουθούμε παντού. Δεν μπαίνω τώρα στο θεολογικό κομμάτι τη σχέση με, ούτε μπαίνω και στις θεωρίες συνωμοσίες, ούτε μπαίνω στο γεγονός που ισχυρίζονται κάποιοι. Είναι πράγματα τα οποία δεν με βρίσκουν σύμφωνο και τα πω. Ότι υπάρχει ένα κέντρο και μας παρακολουθεί ο μεγάλος αδελφός κτλ. Όχι. Το κέντρο είναι συγκεκριμένο. Παράδειγμα, η Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το μεγαλύτερο κέντρο παρακολούθησης. Το σύστημα Echelon με κωδικοποιημένες λέξεις μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε κινητό σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Το Russia Today υποστηρίζει πως ένας ουρανοξύστης 29 ορόφων χωρίς παράθυρα στη Νέα Υόρκη είναι το νέο κέντρο υποκλοπών της NSA. Τον Ιούνιο του 2013, ο Edward Snowden, με θητεία στην NSA και τη CIA, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κάνουν μαζικές παρακολουθήσεις εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Δείτε τι είπε σε συνέντευξή του στο δημοσιογράφο του Guardian, Glenn Greenwald. The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system and it filters them and it analyzes them and it measures them and it stores them for periods of time simply because that's the easiest, most efficient, and most valuable way to achieve these ends. So while they may be intending to target someone associated with a foreign government or someone that they suspect of terrorism, they're collecting your communications to do so. Any analyst at any time can target anyone, any selector anywhere. Where those communications will be picked up depends on the range of the sensor networks and the authorities that that analyst is empowered with. Not all analysts have the ability to target everything, but I, sitting at my desk, certainly had the authorities to wiretap anyone from you or your accountant to a federal judge to even the president if I had a personal email. Why should people care about surveillance? Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded. And the storage capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude to where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call. And then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with, and attack you on that basis to sort of derive suspicion from an innocent life and paint anyone in the context of a wrongdoer. First, they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win. Οι Αμερικανοί βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις υποκλοπές, τις οποίες είχε καταγγείλει λίγα χρόνια πριν και ο πρώην αξιωματούχος της NSA, William Binney. Δείτε τι είπε σε συνέντευξή του στο Russia Today. Tell me about the most outrageous thing that you came across during your work at the NSA. The violations of the Constitution and any number of laws that existed at the time. That was the part that I could not be associated with. That's why I left there. They were building social networks on who was communicating and with whom inside this country, so that your entire social network of everybody, of every U.S. citizen, was being compiled. Νούμερο ένα πρόσωπο που παρακολουθήθηκε ήταν η Hillary Clinton. Τα email της ήταν στα μανταλάκια καθημερινά και τα προσωπικά της email ως υπουργός της κυβέρνησης Ομπάμα, αλλά και συνεχεία ως υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής, ήταν στην διάθεση του καθενός.
Αυτό λοιπόν, αν μη τι άλλο, όταν σε μια τέτοια ισχυρή χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν όλα αυτά έτσι χωρίς καμία προστασία, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει για έναν απλό πολίτη προστασία. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ακόμη και ο ιδρυτής του Facebook βάζει μονοτική ταινία στις κάμερες και τα μικρόφωνα του υπολογιστή του. Η άλλη όψη του νομίσματος όμως έχει να κάνει με το δημιούργημα του κυρίου Zuckerberg και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι γεμάτα από φωτογραφίες και στοιχεία της προσωπικής ή κοινωνικής ζωής που δημοσιοποιούν οι ίδιοι οι χρήστες για τον εαυτό τους. Θεωρούν δηλαδή ότι το να δημοσιοποιήσουν την ζωή τους είναι κάτι που θα τους προσφέρει μια πρόσκαιρη δημοσιότητα, θα τους κάνει πιο διάσημους, όπως λέγεται, στους φίλους τους και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα όμως τα κάνουν τα νέα παιδιά χωρίς να αντιλαμβάνονται τι κινδύνους εγκυμονούν. Γιατί το πρόβλημα είναι η διασύνδεση των δεδομένων. Δεν είναι τα δεδομένα αυτά καθεαυτά. Δηλαδή τα αρχεία που δημιουργούνται, όπου δημιουργείται ψηφιακό αρχείο, αυτό δεν σβήνει. Και ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ή ποιες μελλοντικές αξιοποιήσεις αυτών των δεδομένων θα γίνουν και πολλές φορές, και το έχουμε δει, εις βάρος των προσώπων αυτών. Και συχνά εν αγνία του. Δηλαδή, πας να πιάσεις μια δουλειά και δεν γνωρίζεις ότι το αφεντικό σου έχει κάνει έναν προηγούμενο έλεγχο στο Facebook και ενδεχομένως να μην σε πάρει γιατί βλέπει ότι συχνά έχεις πολύ σε νυχτερινά κέντρα ή ότι έχεις μια ροπή στο τζόγο ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεσαι, ήδη οι συνέπειες δηλαδή από αυτές τις επιλογές είναι ορατές. Ένας αόρατος εχθρός της ιδιωτικότητάς μας φαίνεται πως είναι ο πιο πιστός μας φίλος, το ίδιο το κινητό μας τηλέφωνο. Μου δίνεις μια συσκευή που πραγματική της αξία είναι 5-6.000 ευρώ και μου τη δίνεις για 200 ευρώ. Οπότε εγώ την θέλω. Είναι κάτι πολύ θελκτικό για να μου δώσει κίνηση σε άλλους άξονες, στον άξονα της επικοινωνίας. Δηλαδή, αν δεν επικοινωνούμε με μεγάλη ακρίβεια, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν αυτό που κάνουμε σήμερα. Θα θέλαμε άλλα κοστολόγια, άλλες κινητοποιήσεις, άλλα πράγματα. Το κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ αποτελεσματικά και με πολύ μεγάλη εμβέλεια, με πολύ πολύ μικρό κόστος. Ως εδώ εντάξει. Όταν όμως εσύ επικαλείσαι ότι ξέρεις, επειδή υπάρχει η ασφάλεια των συναλλαγών, πρέπει να περιορίσω την ελευθερία σου, δηλαδή πρέπει να παρακολουθώ π.χ. το κινητό σου, τότε τα πράγματα αρχίζουν να μπερδεύονται. Και ξαναγυρίζουμε στο ίδιο ερώτημα, αφού παρακολουθείς και τα κινητά, γιατί δεν ήξερες ποιον θα βγάλουν πρόεδρο στην Αμερική. Η εξήγηση είναι ότι έχουμε και εμείς πολλούς βαθμούς αντίστασης. Δηλαδή μπορούμε και εμείς να κινηθούμε σε κάποια άλλη διάσταση, την οποία αυτοί ακόμα δεν έχουν κατορθώσει να την παγιδεύσουν, να την παρακολουθήσουν. Και σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά αντιδρούμε σε ό,τι θέλουν να μας κάνουν αυτοί. Δηλαδή λέμε, ευχαριστώ πολύ που με έχεις δώσει ένα κινητό αξίας 7.000 ευρώ για 200 ευρώ και εγώ θα το αξιοποιήσω αναλόγως, αλλά δεν θα σου κάνω το χατήρι πάντοτε. Is everything hackable? Yes. Everything? Yes. If somebody tells you you can't do it, I don't believe it. Το πείραμα που έκανε η δημοσιογράφος της εκπομπής 60 Minutes του CBS, μαζεύοντας τους κορυφαίους Αμερικανούς hackers σε ένα ξενοδοχείο του Las Vegas, ήταν απόλυτα επιτυχημένο. So do I need to connect to it? Yeah. Okay. It started when we logged on to the hotel Wi-Fi. At least it looked like the hotel Wi-Fi. Herring had created a ghost version. It's called spoofing. I mean, this looks legitimate. It looks very legitimate. So are you connected? I am. And I have your email. You have access to my email right now? Yeah, it's coming through right now. I now have a ride-sharing application up here. All the information that's being transmitted, including your account ID, your mobile phone, which I just got the mobile number, then more importantly, I have all the credit cards associated with that account. Για να δει κανείς πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο ασφάλειας στο ηλεκτρονικό χρήμα και γενικώς στην τεχνολογία, θα σας πω έτσι ένα πολύ ωραίο περιστατικό που συνέβη σε ένα e-shop, σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στην Αγγλία, όπου προκειμένου οι άνθρωποι να δείξουν πόσο χαμηλό ακριβώς είναι το επίπεδο της ασφάλειας, όταν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα προϊόν από το e-shop, έβγαινε ένα pop-up, ένα παράθυρο που έλεγε συμφωνείτε ή όχι στους όρους συναλλαγής.
Και οι περισσότεροι φυσικά πατούσαν ναι, προκειμένου να προχωρήσουν στην αγορά του προϊόντος. Κανένας όμως δεν διάβασε ότι μέσα στους όρους έγραφε ότι όποιος αποδεχτεί τους όρους συναλλαγής και αγοράσει από αυτό το κατάστημα, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ανέκλητα να μας εκχωρήσει την ψυχή του για τώρα και για το μέλλον, την οποία μπορούμε εμείς να διαθέσουμε με τον τρόπο που θέλουμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έγινε μία Κυριακή και τη Δευτέρα η εταιρεία βρέθηκε να κατέχει 7.500, το δικαιώματα σε 7.500 ψυχές, οι οποίοι χωρίς να κάνουν τον κόπο να διαβάσουν τους όρους χρήσης, πάτησαν ναι. Παρά το γεγονός ότι είχαν την επιλογή και για το όχι. Προφανώς βέβαια αυτό έγινε από την εταιρεία στην 1η Απριλιά, στην Αγγλία το 2010 και το έκαναν ακριβώς για να δείξουν πόσο ανασφαλείς είμαστε όταν χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά μέσα. Παρόλο που η συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, οι υπέρμαχοί της υποστηρίζουν πως τα ωφέλη είναι πολύ περισσότερα. Δεν είναι μόνο οι κάρτες και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, αλλά και το λεγόμενο τσιπάκι με τεχνολογία RFID. Εδώ και χρόνια το έχει διαφημίσει εταιρεία υπηρεσιών υγείας, ενώ το έχει προαναγγείλει και το αμερικανικό δίκτυο NBC. The year is 2017. You're rushed to a hospital, unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. The technology is based on answering one simple question. Am I who I say I am? Because Bob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. The radio frequency identification chip, which is about the size of a grain of rice, allows users to open doors, swap contact details, and use the photocopier. It felt pretty scary, but at the same time it felt very modern, very 2015. So some of the future areas of use, I think, like anything where you today would use a PIN code or a key or a card. You can't hack a key, but you can hack the chip and the box. You can definitely hack a key. You can copy someone's key. You can steal a key. It's pretty unsafe technology, if you ask me. And the cool thing with my chip, just to add, is that it actually has a lot of uses because I can't use the same key to access my gym, my office, and my bike. But with this implant, I do just that. Everybody should do this. This is the future. Spontaneous evolution. I mean, integrating electronics into the body is the next natural step. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, όλοι θα το έχουν δει, ίσως το 1984 του Orwell. Αν κανένας το ξαναδεί, μάλλον όταν το είχαμε πρωτοδεί, φανταζόμασταν ότι αυτά που έλεγε ανήκαν στη σφαίρα ενός φανταστικού κόσμου που δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί. Ξέρετε ότι αν το ξαναδείτε σήμερα θα σας φανεί ένα έργο τελείως παροχημένο. Συμβαίνουν πολύ χειρότερα από αυτά που έχει προβλέψει ο Orwell. Ίσως να ήξερε και κάποια, διότι αυτά είναι σχέδια που υπάρχουν σε συρτάρια κλειστά μυστικών εταιριών κλπ. Σκοτεινών. Και είναι παλιά σχέδια, έτσι. Μπορεί και ο Orwell που τα έγραψε, δεν ήταν μόνο η φαντασία, μάλλον και κάτι ήξερε. Σε άλλες εποχές αυτά ήταν ακατανόητα. Σήμερα με όλη αυτή την γνώση που έχουμε και τις τεχνολογίες και όλα αυτά κλπ. Λοιπόν, και λέει κανείς, είναι αυτό που πάνε να προωθήσουν μέσω καρτώνα, χρήμα της κοινωνίας. Και τα είπε με τόση σαφήνεια ο Άγιος Παΐσιος πώς θα γίνουν αυτά. Δηλαδή θα λένε ότι γεμίσατε ρε παιδιά τα πορτοφόλια σας με κάρτες. Έχεις 10 κάρτες, ταλαιπωρείσαι. Μπορεί και να τις χάσεις. Αντί να έχεις 10 κάρτες, σου δώσουμε μία. Αν όμως αυτή τη μία τη χάσεις, λέει ο Άγιος Παΐσιος, όλα αυτά πριν από 30 χρόνια. Εάν όμως χάσεις αυτή τη μία κάρτα, όταν είχες 10 και έχανες τη μία, εντάξει. Εάν όμως έχεις μία και τη χάσεις αυτή τη μία, τι γίνεται,
φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν το τέλειο σύστημα, λέει ο Άγιος, θα είναι το εμφυτεύσιμο βιοτσιπάκι, θα το διαφημίζουν ως το τέλειο σύστημα. Θα λένε ότι ο τάδε έχασε την κάρτα, του άλλου του κλέψαν την κάρτα, άρα λοιπόν ελάτε στο εμφυτεύσιμο βιοτσιπάκι. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό, λέει, θα πρέπει, δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να το πάρουμε. Συχνά πυκνά έλεγε, ας πούμε, ότι προετοιμάζεται μία παγκόσμια δικτατορία και ότι μέσα από το πλαστικό χρήμα, ας πούμε, και το τσιπάκι θα κοιτάξουν να ελέγξουν όλους τους ανθρώπους. Και έλεγε χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι ζούμε στο καιρό του Αντιχρίστου και κοιμόμαστε με τα τσαρούχια, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και μάλιστα ο ίδιος είχε γράψει ένα κειμενάκι με τίτλο «Τα σημεία των καιρών», τα οποία αναφερόταν πάνω σε αυτό, ας πούμε. Το θηρίο στις Βρυξέλλες με το 666 έχει σχεδόν ουρουφήξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ. Η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος, τι φανερώνουν? Ολοκληρώνεται εντός της εβδομάδας η μαζική αποστολή της ηλεκτρονικής κάρτας σε όλους τους εγγεγραμμένους πολίτες της χώρας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επανέλαβε για ακόμα μια φορά την αναγκαιότητα της άμεσης ενεργοποίησης της σε οποιοδήποτε ATM, η οποία σημειωτέων δεν έχει κάποια επιπλέον χρέωση. Να υπενθυμίσουμε πως τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η συλλογή τους πραγματοποιείται για την διευκόλυνση των πολιτών. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις βάσεις δεδομένων πληρούν όλα τα κριτήρια συντήρησης και προστασίας των δεδομένων και κατέληξε λέγοντας πως η ένταξη όλων μας σε μια ένωμη κοινωνία δικαιοσύνης και διαφάνειας αποκλείει τη φοροδιαφυγή και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της Ευρώπης στις απαιτήσεις της νέας ηλεκτρονικής εποχής. Ο Αντώνης Σωτηρόπουλος στην ταινία του «Ελεύθερη Βούληση» παρουσιάζει έναν εφιαλτικό μελλοντικό κόσμο στην Αθήνα του 2020, όπου τα πάντα καταγράφονται και ελέγχονται. Καλησπέρα. Γεια. Πώς σε λένε? Αντώνη. Αντώνη, εγώ είμαι ο Γιάννης και σου έφερα κάτι να φας. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Λοιπόν, τα ξαναλέμε. Γιάννη. Όταν θα έρθουν να πάρουν εσένα, δεν θα υπάρχει πια κανείς να αντιδράσει. Ποιοι θα έρθουν να πάρουν εμένα και γιατί? Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένας στενεύει, ο καθένας χρειάζεται όλους τους άλλους. Ο άστιγος είναι ο καθένας από μας, θα μπορούσε να καταλήξει. Γι' αυτό και τελειώνει ο πρωταγωνιστής και κάθεται στο μπαγκάκι που καθόταν ο κ. Αντώνης. Όλο αυτό το νόημα που έρχεται σε δεύτερο και σε τρίτο υπόβαθρο, όπως σας είπα, μέσω του Χατζηδάκη και τις υπέροχες εκπομπές που είχε κάνει, αποδείχτηκε προφητικός. Είναι ο μοναδικός που έχει ψυχή ακόμα στην ταινία, γι' αυτό και τα μάτια του έχουν χρώμα. Το τέρας που έτσι ελέγχει και παρακολουθεί τους πάντες, ποιος είναι, κύριε Σωτηρόπ? Αυτό στο σενάριο είχε ονομαστεί Κράτος. Αυτός, δηλαδή, ο χαρακτήρας που παρουσιάζεται ως ο πανόπτης οφθαλμός, είναι διάκριτος στο πίσω μέρος του κεφαλίου του, είναι η σύγχρονη τεχνολογία που μπορεί να μας παρακολουθήσει τα πάντα. Από τις σεξουαλικές μας επαφές μέχρι τις τραπεζικές μας συναλλαγές. Είναι αυτό κάτι που το θέλουμε? Το κράτος έχει πάρει την έννοια της οποιαδήποτε κάμερας βλέπετε που είναι και στο μετρό σταματάει, αν είδατε ο πρωταγωνιστής, και από το τηλέφωνο κάποιες στιγμές που φαίνεται που έχουν όλα πλέον τα κινητά κάμερες. Mm-hmm. Οπουδήποτε δηλαδή μπορεί να υπάρξει αυτή η παρακολούθηση. Και είναι ταινίες που έχουν βγει και σύγχρονες και χαίρομαι γι' αυτό, του Oliver Stone, το Snowden. Mm-hmm. Αυτό πραγματεύεται. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία ο Βασίλης ο Σιγάλας, ο σεναριογράφος και εγώ, είχαμε γράψει ότι θα πάρουν χώρα στο μέλλον. Δεν έγινε όμως έτσι, το ζούμε από το παρόν μας. Δηλαδή όλη αυτή η παρακολούθηση με τα σύγχρονα μέσα, που δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας, είμαι νέος άνθρωπος, μην παρεξηγηθώ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως για δύο λόγους, όπως και το μαχαίρι. Μπορεί να κόψει ψωμί, μπορεί και να σφάξει. Το ίδιο και η τεχνολογία. Είναι στα χέρια μας λοιπόν τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Θα ακολουθήσουμε ένα μέλλον σαν και αυτό που περιγράφει η ταινία, ή θα διαλέξουμε να πηγαίνουμε εκεί όπου εμείς αγαπάμε? Έτσι ξεκινάει η ταινία, με την ελευθερία και το τι σημαίνει αυτό. Πιάσανε τον Κώστα. Έλα ρε. Πώς τον πιάσα? Τι πώς τον πιάσανε, αφού όλα καταγράφονται. Κάπως θα τον τσιμπήσανε κι αυτόν. Ο μεγάλος αδερφός που λέγαμε πριν. Ακριβώς. Κάπως θα τον τσιμπήσανε κι αυτόν. Ο μεγάλος αδερφός που λέγαμε πριν.
Εντάξει, νομίζω τώρα υπερβάλλεις λίγο. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχουμε γίνει μια ζούγκλα. Και αυτά που έλεγαν κάποιοι γραφικοί παλιότερα τώρα βγαίνουν. Καλά, μην κολλάμε τώρα σε συνωμοσιολογίες. Για χρήματι κοινωνία δεν μιλούσαμε. Θυμάσαι. Τώρα μας ήρθε για χρήματι κοινωνία. Μαζί της και υποδούλωση. Λες τη γνώμη σου σε ένα μπλοκ να πούμε και σε συλλαμβάνουν αμέσως. Αργείς να χτυπήσεις κάρτα στη δουλειά σου, κόβουν το μεροκάματο. Πας να πάρεις φάρμακα, σου λένε έχεις χοληστερίνη και δεν κάνει. Οι συντάξεις κόπηκαν, τα δώρα κόπηκαν. Πρώτα οι δημόσιοι, μετά οι ιδιωτικοί. Σπίραλ θανάτου. Πρώτα δημιουργούν το πρόβλημα, παγκόσμια κρίση, και μετά σου προσφέρουν τη λύση. Ηλεκτρονικές συναλλαγές και φακέλωμα των πάντων. Κάτσε τώρα. Φακέλωμα υπήρχε πάντα. Ναι, αλλά ήταν προαιρετικό. Με ένα κλικ σου αδειάζουν την κάρτα, ρε Γιάννη. Όπου πας το ξέρουν. Είσαι κινητός στόχος. Τι δεν καταλαβαίνεις. Το τσιπάκι λείπει για να ολοκληρωθεί το σενάριο. Τώρα γίνεσαι γραφικός, Πέτρο. Ναι, καλά. Δεν μου λες αυτή η κοπέλα που είχες ή... Πώς τη λέμε, ρε. Η ελευθερία. Ναι. Η ελευθερία ανήκει στο παρελθόν. Πήγαινε σχολείο. Βρες δουλειά. Ακολούθα τη μόδα. Πλήρωσε τους λογαριασμούς. Πλήρωσε τους φόρους σου. Παντρέψου. Βλέπε τηλεόραση. Πάκουε τους νόμους. Και τώρα ξαναπες μετά από μένα. Είμαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος. Του καθενός αν θα υποκύψει και θα δεχτεί να παίξει μέσα στο σύστημα με τους όρους του παιχνιδιού ή θα πει εμένα δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι, δεν θέλω να ζήσω αυτή τη ζωή. Αν είναι πολλοί αυτοί, ναι, υπάρχει μια ελπίδα. Μετά λοιπόν από την κάρτα και την ταυτότητα, το φακέλωμα για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα, θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση ότι πήρε κάποιος την κάρτα του Δίνα και του σήκωσε τα χρήματα από την τράπεζα. Από την άλλη μεριά, θα διαφημίζουν το τέλειο σύστημα, το σφράγισμα στο χέρι ή το μέτωπο με ακτίνες λέιζερ που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά, με το 666 το όνομα του Αντίχριστου. Επειδή πολλοί φοβόντουσαν με αυτά που ακούγανε τότε, ο Γέρος δεν ήθελε να έχουμε μία έμφοβη στάση γύρω αυτό το θέμα. Έλεγε ότι αυτοί που πρέπει να φοβούνται είναι αυτοί που θα δεχτούν το χάραγμα. Γιατί αυτοί θα έχουν στο κεφάλι τους, θα βάλουν αφεντικό το διάβολο. Και ο διάβολος θα τους ταλαιπωρήσει. Ενώ λέει οι χριστιανοί θα περάσουμε κι εμείς δύσκολα, αλλά η χάρη του Θεού λέει θα μας προστατεύει. Και δεν θα πάθουμε αυτά που θα πάθουν οι σφραγισμένοι. Και μάλιστα όταν του λέγανε και πώς θα ζήσουμε βρε γέροντα, ξέρω εγώ, τι θα κάνουμε, πώς θα τρώμε, τι θα κάνουμε. Έλεγε εκείνη την εποχή, λέει, θα γίνονται μεγάλα θαύματα. Θα έχει κανείς, λέει, ένα μπουκάλι λάδι και δεν θα τελειώνει. Θα έχει ένα τσουβάλι αλεύρι και δεν θα τελειώνει. Αν διαβάσει κανείς το ΆΜΚΑ, το νόμο περί ΆΜΚΑ, εκεί λέει ότι ουδής δύναται να εργαστεί έως και να δικαιωθεί, προσέξτε, εάν δεν λάβει το ΆΜΚΑ. Μάλιστα κιόλας χρησιμοποιεί ουδής δύναται ακριβώς τα λόγια τα οποία αν διαβάσει κανείς την Αποκάλυψη είναι τέτοια ακριβώς που γράφει το κείμενο της Αποκάλυψης. Ουσιαστικά λοιπόν επιβάλλεται μια ποινή για αυτόν ο οποίος δεν θα πάρει ΆΜΚΑ, όπου τώρα πάμε σε ενοποίηση του ΆΜΚΑ με το αφημί σύμφωνα με αυτά που έχουν προεξελιχθεί και με την οικονομική ταυτότητα. Ουσιαστικά λοιπόν λαμβάνει τέτοιες ποινές που τον θέτουν εκτός επιβίωσης. Το ΆΜΚΑ τι είναι ουσιαστικά? Σήμερα μπορείς να κάνεις τίποτα στην Ελλάδα αν δεν έχεις ΆΜΚΑ? Όχι. Συνεπώς είσαι ένας αριθμός. Απλώς είσαι ένας αριθμός παράλληλα με το όνομά σου. Λοιπόν, αύριο μπορεί να είσαι μόνο αριθμός και τα ονόματα να μην έχουν αξία. Την τελευταία προφητεία που τη βρήκα από μια γριά που ήταν στους σπόρους Ολύμπου, θυμάται από τη γιαγιά της τι είπε ο Άγιος Κοσμάς εκεί στην κορυφή του Ολύμπου.
θα ζητήσουν να σας σφραγίσουν με τη βούλα του σατανά. Δεν το λέει 666, μη δεχτείτε. Αν δεχτείτε, λέει, ας σφραγίσουν, στο βοδιού το κέρατο να πάτε, δεν γλιτώνετε. Τώρα, αν δώσαν χάρα μου, το χαράζω, δεν ξέρεις. Βάζω μέσα στο δέρμα μου ένα κομπιουτεράκι με 666, το βάζεις, δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, όπως με τα μισθοδοτικά, με το φόρο, με τα δάνεια, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και σε αυτά δεν ξέρει ο άλλος τι του γίνεται. Δηλαδή το τεχνικό μέρος, τι έχει μέσα, τι δεν έχει, δεν το ξέρει ο άλλος. Θα γνωματεύσουν οι ειδικοί και θα αποφασίσουν οι υπεύθυνοι. Δηλαδή τι σημαίνει, η Ιερά Σύνοδος έχει τεχνικούς οι οποίοι παρακολουθούν αυτά τα θέματα. Αξιοποιούν δυστυχώς αρνητικά ορισμένα δεδομένα τις τεχνολογίες και τα χαρακτηρίζουν με τρόπους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι. Έστω ότι είναι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Θα φοβηθούμε, θα πάψουμε να ζούμε, θα πάψουμε να εργαζόμεθα, θα πάψουμε να υπάρχουμε, θα πάψουμε να προσευχόμεθα. Ίσα ίσα, εάν δεχτούμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα πρέπει να γίνουμε πιο σωστοί, να γίνουμε άνθρωποι του Θεού, αληθινοί άνθρωποι του Θεού όμως, όχι να κάνουμε τους ανθρώπους του Θεού και να είμεθα εκείνοι που οδηγούμε τους ανθρώπους στην απόγνωση και στη φοβία και στην απελπισία. Λοιπόν, ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό δεν φοβάται ούτε τον Αντίχριστο, ούτε τον αντίδικο της σωτηρίας που είναι ο διάβολος. Διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε αψευδώς, «Εγώ είμαι μαζί σας, ιδού εγώ ημί με θυμών, πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Και ή Θεός με θυμών, ουδείς καθημών». Όταν είναι μαζί μας ο Θεός, τι έχουμε να φοβηθούμε? Ο Μιχάλης Καλόπουλος από τη Θεσσαλονίκη αμφισβητεί όσους εκπροσωπούν τη θρησκεία και την πολιτική. Θεωρεί ότι λειτουργούν εις βάρος των συμφερόντων του λαού και του κρύβουν την αλήθεια. Γι' αυτό και αποδίδει μυθιστορηματικό χαρακτήρα στα όσα αναφέρονται στην Αποκάλυψη και συμφεροντολογικό στα όσα προφήτευσαν οι Άγιοι. Αυτός που σε προσκαλεί να προστατευτείς από το θηρίο, συνήθως είναι το θηρίο. Ο στόχος είναι δεδηλωμένος. Να κυριαρχήσουν οι άνθρωποι που μπορούν να λειτουργούν το βαθύ παρασκήνιο εις βάρος των ανθρώπων με την καθημερινή σκέψη. Εμείς είμαστε καθημερινά όντα. Αυτό που ζητάμε είναι να ικανοποιήσουμε τις άμεσες ανάγκες μας, τις απλοϊκές. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εξουσιαστές. Έχουν άλλο τρόπο σκέψης. Στον πλανήτη συμβιούν κυνηγοί και θυράματα. Εμείς είμαστε τα θυράματα. Πάσης φύσεως θηρευτές παίρνουν από πάνω μας. Το θηρίο λοιπόν ήρθε, έφαγε και σχεδόν θα μας αποβάλει σαν απόβλητα. Και εμείς ψάχνουμε ακόμα το θηρίο που θα έρθει. Γι' αυτό σας λέω, εμένα μου προκαλεί γέλιο η όλη ιστορία. Δεν είναι καμία, πώς να το πω, δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι και εφάνταστοι και παντού βλέπουμε κινδύνους και παντού βλέπουμε, ξέρω εγώ, αντιχρίστους εμείς. Μα τη στιγμή που οι ίδιοι το λένε, όταν λέει Μπέιλι ότι το 666 έχει ιερές ποιότητες, όταν ο Αλάιστερ Κρόουλι και άλλα σατανιστικά συγκροτήματα, ξέρω εγώ, λέει 666 the number of the beast, 666 ο αριθμός του θηρίου. Άρα λοιπόν αυτά που λέει η Γραφή, έρχονται από την άλλη πλευρά οι σατανιστές και τα υιοθετούν και λέει ναι, το 666 είναι ο αριθμός του θηρίου. Άρα λοιπόν, κύριοι, ας πούμε, που κινείστε μόνο με τη λογική και λέτε ότι αυτά είναι ονειροφαντασιές, δεν είναι. Ακούστε και την άλλη πλευρά, τα λέει και η Γραφή, έτσι, που είναι ο αριθμός του θηρίου κλπ, αλλά τα λένε και αυτοί που λατρεύουν το θηρίο. Ο διάβολος, ο Αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητά μας, εις το χέρι, εις το κεφάλι μας, με το σύμβολό του, δεν αγιάζονται με το να βάλουμε και ένα σταυρό. Πρόκειται για μια σκυταλοδρομία εκπληρούμενης προφητείας. Επειδή το ιερατείο είναι ένα διαχρονικό όν, δεν πεθαίνει με τον θάνατο του προφήτη. Ο προφήτης έχει διάδοχο. Και γνωρίζουν ότι είναι μια διαχρονική σκυταλοδρομία. Είπαν διάφορα πράγματα κάποιοι προφήτες και κάποιοι άλλοι φρόντισαν αυτά τα πράγματα να επαληθεύονται. Καταλαβαίνετε ότι
οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη θρησκεία δεν είναι απλοϊκοί σαν και εμάς. Έχουν ένα διαχρονικό νήμα. Στο διαχρονικό αυτό νήμα ανήκει και η αυτοεκπληρούμενη, ας την πούμε, προφητεία της σκυταλοδρομίας της εκπλήρωσης. Λέω κάτι εγώ, φρόντισε εσύ κάποια στιγμή. Άλλωστε, πόσες φορές λέτε στη διάρκεια των γενεών να έχουν ονομάσει θηρίο της Αποκάλυψης διάφορες γενναίες, διάφορα πράγματα. Εσχάτως αναφέρεται η Ρωμακαθολική Εκκλησία ως θηρίο της Αποκάλυψης, γιατί βολεύει σε κάποιους. Ενδεχομένως η Ρωμακαθολική Εκκλησία ονομάζει την Ορθοδοξία θηρίο της Αποκάλυψης. Τώρα αναφερόμεθα στις τράπεζες σαν θηρίο της Αποκάλυψης ή στο τσιπάκι. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, τη δική του οπτική, αλλά και ιδεολογική αφετηρία. Ρωτήσαμε τους ανθρώπους που κατέθεσαν τη δική τους αλήθεια να μας πούν αν σε ένα φανταστικό μελλοντικό σενάριο θα ήθελαν να ενταχθούν σε ένα παγκόσμιο σύστημα που θα λειτουργεί με μία κάρτα ή ένα τσιπάκι. Ανεξάρτητα από αυτό, αυτό δεν θα το αντιμετώπιζα σαν σημείο του θηρίου. Θα το αντιμετώπιζα σαν μια καταστρατήγηση των συμφερόντων μου, των ελευθεριών μου και τίποτα περισσότερο. Το ότι κάποιος έρχεται και εισπράττει έφημη μνήμα για την θρησκεία του, τη θεολογία του, εκμεταλλευόμενος σε αυτή την κατάσταση, δεν το θεωρώ λογικό. Το θέμα είναι να προλαμβάνει κανείς αυτές τις καταστάσεις. Θα προσπαθούσα να μην το πάρω. Προσωπικά. Αν τώρα μια ταυτότητα με βιομετρικά μου δεδομένα θα ήταν δύσκολο να την αποφύγω, γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω. Όσο το δυνατόν λιγότερα. Και κάποτε που είχα μιλήσει με ένα Γερμανό πρώην hacker και σε μια εκδήλωση είχαμε συμμετάσχει, και ο οποίος ήταν ο πλέον ειδικός σε αυτό που λέμε κατασκοπία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιομηχανικά δεδομένα, συστήματα ασφάλειας, εξοπλιστικά προγράμματα, μας είπε το εξής: παιδιά, αν δεν θέλετε να κινδυνεύετε από τέτοια πράγματα, να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας όσο το δυνατόν λιγότερο. Αυτό καταλαβαίνετε σήμερα δεν υπάρχει. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, εγώ θα σας πω ότι τα πιστεύω και ότι σε ένα βαθμό σιγά σιγά τα βλέπω να εξελίσσονται μέσα στη ροή του χρόνου. Όσο εγωιστικό και αν φανεί αυτό, εγώ δεν θα ήθελα να ζήσω σε έναν κόσμο που θα είναι τέτοιος. Δεν ξέρω πόσοι θα ήθελα να ζήσουν σε έναν τέτοιο κόσμο. Νομίζω όμως ότι εγώ δεν θα ήθελα. Για να μπορέσει να έρθει το τσιπάκι, θα πρέπει να πάψουν οι δυνατότητες μας υπερπίδησης σε άλλες διαστάσεις. Ας πούμε για παράδειγμα η Ελλάδα, να σας το πω έτσι, θεωρητικά μετά το καψόνι που μας έχουν κάνει δεν έπρεπε να υφίσταται ως χώρα. Ούτε θα έπρεπε εσείς να κάνετε μια τέτοια εκπομπή με μένα. Και όμως την κάνετε. Έτσι. Άρα κάτι συνέβη και κάπου μετατοπίστηκε το φάσμα των κρίσιμων γεγονότων. Κάπου αλλού θέλανε να μας πάνε και κάπου αλλού πήγαμε εμείς. Οπότε ακόμη υπάρχει ελπίδα. Σε πολλές χώρες όπως η Γερμανία και η Βρετανία, τα σχέδια των κυβερνήσεων για επιβολή ηλεκτρονικών συναλλαγών ή της κάρτας του πολίτη ναυάγησαν λόγω αντιδράσεων. Δεν θα πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε ότι η επιτυχία ενός συστήματος εξαρτάται από το πόσοι θα είναι οι λεγόμενοι ασύμβατοι, αυτοί δηλαδή που θα επιλέξουν να μείνουν εκτός. Αν είναι πολλοί, τότε το σύστημα κρίνεται αποτυχημένο.